Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal. Τηλέφωνο 514 483 2362. Είχα την ευκαιρία να ακούσετε τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, καθώς και τον αντιπρόεδρο. Στη συνέχεια θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αξιότιμο γερουσιαστή Λεωνίδα Χουσάκο, αφορμή επιστολής του στον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, τον Δόκτωρ Θεόδωρο Χαλάτση. Στην επιστολή ο κύριος Χουσάκος συγχαίρει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου για την πρόσφατη δικαστική απόφαση, νίκη δικαστηρίου, όπως την αποκαλεί, Court Victory. Δείχνει έντονα την αγανάκτησή του και αναφέρεται σε κακή πρόθεση για τους λόγους που το Επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ παρέσυρε στο δικαστήριο το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Αλλά ας αφήσουμε τον αξιότιμο γερουσιαστή μας Λεωνίδα Χουσάκο να μας πει περισσότερα και θα διαβάσουμε, αν έχουμε ώρα, και την επιστολή. Γεια σας. Γεια σου Σούλα, χαίρομαι. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στην Παρικία. Αληθώς Ανέστη, θα σε πω λίγο γιατί εγώ έτσι σε ξέρω. Το παιδί της Παρικίας μας και Λάκωνας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Σούλα. Λοιπόν, έτσι έδωσα μια περιγραφή, δεν είχαμε ευκαιρία να διαβάσουμε την επιστολή, αλλά θα τη διαβάσουμε, αν μας δοθεί ο χρόνος πριν το τέλος του προγράμματος. Είσαστε πολύ έντονος στην, πώς θα το πούμε, στην έκφρασή σας. Καταρχήν, Σούλα, θέλω να πω το εξής, ότι η έκφραση και ο λόγος που έβγαλα δημόσια σήμερα και από τα χτες με την επιστολή δεν είναι σαν γερουσιαστής, αλλά είναι σαν μέλος της ελληνικής παροικίας. Δεύτερον, είναι σαν κάποιος που πονάει τα εθνικά μας θέματα, πονάει την παροικία και εμπράκτος το έχω δείξει ότι έχω δουλέψει ή για λέγεται κοινότητα ή να λέγεται Εθνικό Κογκρέσο, Επαρχιακό Κογκρέσο. Έχω δουλέψει στα συμβούλια, έχω δουλέψει σε επιτροπές να μαζέψω χρήματα και είμαι πάρα πολύ ανήσυχος γιατί βλέπω τώρα μια παροικία που υπάρχει μια διχόνοια, υπάρχει μια κατάσταση μόλις μιλάμε τον απλό Έλληνα σε οπουδήποτε στον Καναδά που και μιλάνε με λύπηση δηλαδή. Βλέπουν τους οργανισμούς μας, έχουν γονατίσει, έχουν ξεπέσει και ο κόσμος έχει χάσει εμπιστοσύνη. Και νομίζω είχα μια υποχρέωση, όπως είπα, όχι μόνο σαν γερουσιαστής, αλλά σαν ένας εθελοντής στην παροικία να εκφράσω νομίζω τη γνώμη της παροικίας. Γιατί αυτή τη στιγμή η παροικία και ο Έλληνας που δεν είναι τόσο αναμειγμένος και δεν αναλαβαίνουν τη σκυτάλη και δεν λέγονται πρόεδροι, αλλά είναι η ρίζα που βασίζεται η παροικία μας. Είναι το μέλλον και το παρελθόν. Είναι αυτοί που δώσανε τα 5 δολάρια στο δίσκο στην εκκλησία, που αγοράσανε το κερί, που στείλανε τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό σημαίνει η ελληνική παροικία. Η ελληνική παροικία, η ελληνική κοινότητα, τα ελληνικά κογκρέσα δεν υπάγονται σε κάποιον ή κάποιους. Έτσι, δεν είναι άτομα. Ναι. Ακριβώς. Και ξέρετε, έχω δει τώρα, κύριε Σούλα, έχω δει τώρα στην παροικία ένα μεγάλο αγώνα. Έχουμε σπαταλήσει πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρήμα, πάρα πολύ ενέργεια. Να κάνουμε τι? Να τσακώνονται τώρα μεταξύ τους ελληνικοί οργανισμοί απάνω σε θέματα σύνταγμα, απάνω σε θέματα κανονισμούς, απάνω σε εκλογές. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ. Και νομίζω σε κάποιο σημείο ο κόσμος αρχινάει και το βλέπει αυτό και διστάζει να δώσει χρήμα, διστάζει να δώσει υποστηρίξη. Και έχουμε φτάσει σε σημείο που ντρεπόμαστε κιόλας. Να λέμε τώρα του Θεού την αλήθεια. Μόλις υπάρχουν δύο οργανισμοί που έχουν λίγο πολύ τον ίδιο στόχο, το Ελληνικό Επαρχιακό Κογκρέσο, το Ελληνικό Εθνικό Κογκρέσο. Ρε παιδιά, αυτοί οι οργανισμοί υπάρχουν γιατί λέγονται ελληνικό. Έτσι. Έλληνες. Ακριβώς. Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να υπάρχουν να δουλεύουν εθελοντικά και να το υποστηρίζει η παροικία και να βάζουν μπροστά στρατηγική προγράμματα και έργα να κάνουν, να προωθούν τα εθνικά συμφέροντα, να προωθούν τα συμφέροντα της ελληνικής παροικίας του Καναδά και τίποτα άλλο. Αλλά τι έχουμε δει το τελευταίο λίγο χρονικό διάστημα? Και έχω μείνει σοπηλός, έχω μείνει μέσα στη μέση, γιατί και εγώ έχω μια δουλειά να κάνω σαν γερουσιαστής στη γερουσία του Καναδά και έτυχε να είμαι και με περήφανος ελληνικής καταγωγής και βρέσουμε σε ένα σημείο τα τελευταία λίγα χρόνια να μην μπορώ να εκφραστώ εκ μέρους την ελληνική παροικία γιατί έχουμε όλους τους οργανισμούς και τρώγονται.
Σκέψου τώρα πώς αισθάνεται ακόμη ο Έλληνας που περιμένει αποτελέσματα από αυτούς τους οργανισμούς. Είναι λυπηρό να βρισκόσαστε στη θέση να πρέπει να πάρετε μέρος υπέρ του πιανού. Όπως το έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαστε παιδιά αντίθετοι, είμαστε στην ίδια πλευρά όλοι. Και Σούλα, ο λόγος που δεν έχουμε μιλήσει τόσο καιρό, καταρχήν αποφάσισε το Επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ, με μεγάλος λάθος δική μου γνώμη, να πάει τώρα τους ξάδερφους του στο δικαστήριο. Και με την υποστήριξη της ελληνικής κοινότητας. Και τι έγινε στην πραγματικότητα, τι καταφέραμε να κάνουμε. Εγώ δεν μίλησα γιατί σέβομαι το δικαστήριο. Καταρχήν, σαν γερουσιαστής, νομίζω έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε τους νομικούς κανόνες και τα πλαίσια της χώρας. Όλοι μας, γενικά. Όλοι μας. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Ακριβώς. Και μια χώρα που διευθύνεται από κάτω από νόμους. Αλλά νομίζω τώρα, μόλις ένα επίσημο δικαστήριο παίρνει μια απόφαση, πρέπει και ας μη μας αρέσει η απόφαση να τη δεχτούμε και να προχωράμε μπροστά. Και ο λόγος που πήρα τη θέση και έγραψα αυτή την επιστολή είναι να εκφραστώ το εξής, ότι η ελληνική παροικία θέλει ένωση. Δεν θέλουμε διαίρεση. Η ελληνική παροικία θέλει να βλέπει τους ελληνικούς οργανισμούς να έχουν στρατηγική πρόγραμμα και να προχωρούμε μπροστά με βασικά πράγματα, θετικά πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος, άμα μας κάνει ή δεν μας κάνει. Η ευρύτερη παροικία δεν το βλέπει έτσι, αλλά δυστυχώς όμως τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά. Ότι οι θέσεις για ορισμένους είναι πολύ σημαντικές. Και αυτή ο τρόπος να μονοπολούμε αυτές τις θέσεις, νομίζω είναι αυτό που μας φέρνει σε αυτές τις καταστάσεις, να έχουμε έναν ελληνικό οργανισμό να πηγαίνει έναν άλλον ελληνικό οργανισμό στο δικαστήριο. Έλεος, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο δηλαδή. Αυτό που με έχει πικράνει εμένα και πιστεύω είναι και ένας από τους λόγους που έχει χάσει η παροικία εμπιστοσύνη στους οργανισμούς, ή λέγεται κοινότητα ή λέγεται Επαρχιακό Κογκρέσο, είναι ότι βλέπουν ότι σκορπάμε άδικα χρήματα. Όπως ξέρεις, Σούλα, έχω θυσιάσει πάρα πολύ χρόνο, προσωπικό χρόνο, να βοηθώ όλους τους ελληνικούς οργανισμούς, όλους, χωρίς εξαίρεση, για να τους ενισχύσω οικονομικώς. Αλλά μόλις βλέπω εγώ, σαν Έλληνας τώρα, που κάνει αυτή τη δουλειά και αυτή την εργασία, να βλέπω το Επαρχιακό Κογκρέσο να παίρνει χιλιάδες δολάρια και να τα σκορπάει άσκοπα μόνο για μία μάχη που δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα εκτός να δημιουργήσει μία διαίρεση στην παροικία, δεν το βλέπω σωστό. Και ξέρω ότι με μεγάλη περηφάνεια δούλεψε ο πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Κογκρέσου, ο κύριος Σπύρο Γεωργακάκος, που είναι και πατριώτης και του έχω πολύ εκτίμηση, και τίμιος, και εργάστηκε σωστά και δυνατά. Και ετοίμασε το Επαρχιακό Κογκρέσο γιατί έμασε ένα ποσοστό λεφτά, σημαντικά λεφτά. 50, 60, 70 χιλιάδες δολάρια εκείνη την εποχή. Που όπως ξέρουμε στην παροικία, όλοι αυτοί οι εθελοντικοί οργανισμοί χρειάζονται χρήμα μέσα στο gas tank που λέμε για να προχωρήσει ένα έργο. Και να πάρθουν όλα αυτά τα χρήματα τώρα και να σκορπιστούν να πάνε σε ένα νομικό αγώνα να καταπολεμάμε Έλληνες. Αντί να πολεμάμε για τα συμφέροντα της παροικίας, αυτό με πικραίνει. Και ξέρω έχουν επικραθεί πολύ με αυτό. Σίγουρα. Όλοι... Να σας πω, το χειρότερο ακόμη είναι ότι άκουσα πριν λίγο ότι τα δικαστικά έξοδα, ότι θα έχουν το δικαίωμα, αν και το Εθνικό Κογκρέσο δεν θα τους πάει στα δικαστήρια, θα αναλάβει τα δικά του έξοδα. Αλλά λέει, υπάρχει πιθανότητα, και εύχομαι να μην γίνει κάτι τέτοιο, ότι το Επαρχιακό Κογκρέσο να τους πάει πάλι στα δικαστήρια να ζητάει τα δικά του έξοδα. Ο λόγος για την επιστολή μου, και πάλι το παραλαμβάνω, πρέπει οι ελληνικοί οργανισμοί να κάτσουν κάτω, να συνεργαστούν. Άκουσα νωρίτερα στο πρόγραμμα ο γιατρός ο Χαλάτσης με μεγάλη πρόθεση να κάτσει κάτω, να συνεργαστεί. Είχε πάντοτε την καλή θέληση. Πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Είχε πάντοτε καλή θέληση. Και θα πω το εξής, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο του Επαρχιακού Κογκρέσου, τον κύριο Μαρίνος, που είναι και αυτός ένα άτομο που ξέρω πονάει την παροικία, έχει δουλέψει εθελοντικά και δουλεύει, η ελληνική κοινότητα, να κάτσουν κάτω όλοι οι οργανισμοί, να τα βρούνε, να δημιουργήσουμε μια στρατηγική και ένα πρόγραμμα για να προωθούμε έργα και όχι μόνο μάχες μεταξύ μας. Νομίζω είναι απαράδεκτο, δεν το βλέπει κανένας που θα φέρει καμία λύση σοβαρή και δυνατή. Μόνο λασπολογία φέρνει. Θα απομακρύνει, απομακρύνει την νεολαία από όλους αυτούς τους οργανισμούς που είναι ανάγκη να μείνουν. Γιατί δεν είναι εμείς, είναι η επόμενη γενιά που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες τους. Αλλά αυτά που βλέπουν τόσο από τις κοινότητες και από τα κογκρέσα, οι νέοι δεν μένουν έξω. Σας το λέω, μένουν έξω. Κοίτα, εγώ θα πω και το εξής, ότι στο μέλλον
αν υπάρχουν ηγέτες σε οποιονδήποτε ελληνικό οργανισμό και θεωρούν είναι σωστό να πηγαίνουν άλλο ελληνικό οργανισμό σε δικαστήρια, να είναι πρόθυμοι να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Και όχι από το ταμείο, από οργανισμό που τα λεφτά αυτά μαζεύονται από τον Κοσμάκη και από οργανισμούς για να δυναμώσουν ένα έργο για την ηλική παροικία, όχι να χωρίζουν την ηλική παροικία. Και αυτό νομίζω το πιστεύω βάναυσα σαν κάποιος που έχει συμμετέχει και συμμετέχω σταδιακώς να ενισχύω οικονομικά της ελληνικής, οποιονδήποτε ελληνικό οργανισμό. Και ξέρω ότι μόλις σηκώνει το τηλέφωνο Σούλα να ζητήσω 5 δολάρια, 100 δολάρια, 1000 δολάρια από κάποιον. Δεν λέει κανένα όχι αν υπάρχει ένα έργο και μια στρατηγική για την πρόθεση τα συμφέροντα των Ελλήνων. Αλλά μόλις βλέπουν τέτοιες καταστάσεις, όπου έχω ταξιδέψει στον Καναδά και μιλάω τώρα με Έλληνες, μου λένε κύριε Γερουσιαστά, είναι τώρα λογικό μια κοινότητα να πηγαίνει την επισκοπή στο δικαστήριο? Είναι λογικό μια επαρχιακό κογκρέσο να πηγαίνει το εθνικό κογκρέσο? Άμα κάτσουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια Σούλα και μετρήσω λίγο πολύ τα έξοδα, τα δικηγορικά έξοδα που σπαταλήσαμε, μιλάμε 200.000 δολάρια μόνο σε αυτές τις δύο υποθέσεις τώρα πρόσφατα. Ξέρετε όμως ιδού τα αποτελέσματα, όταν ερχόμαστε προσπαθήσαμε να περάσουμε τη γενοκτονία των ποντίων, τι έγινε, το καταφέραμε? Όχι, ιδού τα αποτελέσματα. Δεν είμαστε ενωμένοι. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό και να μην κοιτάμε ποιο είναι στη θέση, σήμερα είσαι εσύ, αύριο θα είμαι εγώ, αύριο θα είναι ο άλλος. Δεν είναι τόσο σοβαρό, παιδιά, αυτό το θέμα. Αν καθίσουμε να τα δούμε έτσι τα πράγματα και να, ο ένας να υποστηρίξουμε τον άλλον, εγώ νομίζω, και το λέω πάρα πολύ καιρό, και είμαι ένας άνθρωπος πολύ θετικός, αλλά ειλικρινά δεν το βλέπω. Κοίτα, πάλι το θέμα με το ποντίο. Και πάλι εγώ συγχαίρομαι με το Εθνικό Κογκρέσο, γιατί η πραγματικότητα είναι, εγώ έβαλα την πρόταση με την κυρία Πάνα Μέρτσεντ, αλλά ήταν με πρόταση και συνεργασία και προεργασία του Εθνικού Κογκρέσου και με τον κύριο Δημήτρη Καρίγιανη από το Τορόντο. Και σκέψω τώρα αν η παροικία ήταν ενωμένη, και σκέψω αν όλη αυτή την ενέργεια που σπαταλήσαν στα δικαστήρια και τα χρήματα τη βάζανε αυτή τη δύναμη, με αυτά τα χρήματα, με αυτή την ενέργεια, με αυτό το. Τη δράση όλοι, αντί να τσακωνόμαστε, να αντιβάλλουμε, να προωθούμε την αναγνώριση των γενοκτονίων των ποντίων, σκέψου τι θα καταφέρναμε και πόσα άλλα έχουμε να καταφέρουμε. Εδώ που τα λέμε, βλέπουμε τώρα τι γίνεται στην κοινωνία. Η ελληνική παροικία έχει ανάγκη σε πολλές πλευρές. Έχουμε ανάγκη να οικονομικά έχουμε. Οι επιχειρηματίες έχουν ανάγκη. Οικονομικά, κοινωνικά. Τώρα σε αυτή την κρίση, τώρα με το κορονοϊό, δεν μπορώ να σας πω τα τηλεφωνήματα που λαβαίνω από επαγγελματίες, επιχειρηματίες που έχουν τώρα ανάγκη για να βρουν λόμπι και φωνή σε οποιοδήποτε τομεί μπορούν να το βρουν. Και αντί να είμαστε τώρα ενεργοί σαν πάνω στις ανάγκες των Ελλήνων σήμερα σαν οργανισμοί, σπαταλάμε χρόνο να κάνουμε συζητήσεις, να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, να ξοδεύουμε χρήματα που δεν έχουμε. Για πράγματα γελίους. Και ο κόσμος τώρα έχει παθιάσει. Γι' αυτό ήρθα και σε σημείο να εκφραστώ γραπτός στο Εθνικό Κογκρέσο, να το δημοσιεύσω. Και τώρα προκαλώ πάλι μια φορά, και το λέω με όλη μου την καρδιά, σαν κάποιος που έχει δουλέψει εθελοντικά και έχω δώσει την ψυχή μου στην παροικία. Κύριε Μαρίνο, πρόεδρε της κοινότητα, κύριε Κρίλης, ο κύριος Χαλάτζης τώρα έχει δεχτεί να κάτσει κάτω να συνεργαστούν. Σταματήστε τους πολέμους και κάτσετε κάτω. Κατανόηση, συνεννόηση, να κάνουμε σχέδια, να κάνουμε πλάνα. Χρησιμοποιείτε τους πολιτικούς που έχετε δημοτικά, επαρχιακά, στη μοσχοδιακή κυβέρνηση. Είμαστε στη διάθεσή σας, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείτε. Σαν Έλληνες, σαν παροικία, σαν ελληνισμός. Πρέπει να πάρουμε όλα τα όπλα που έχουμε και να τα βάλουμε, προς τους εχθρούς, και όχι να τα βάλουμε μεταξύ μας και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και νομίζω εκφράζω αυτό που αισθάνεται ο κάθε Έλληνας στο Μοντρεάλ, στο Τορόντο, στο Ριτζάινα. Έχω βαρεθεί να ακούω νέους Έλληνες να με παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε να τους εξηγήσω, Σούλα. Είχα πάει στο Ριτζάινα πριν το Μάρτιο μήνα, είχα πάει στο Τορόντο. Κάθε νέος Έλληνας που τους λέω, ρε παιδιά, είστε Έλληνες, πετυχημένοι, δυνατοί, καλοί, πρέπει να προσελκύσετε τους ελληνικούς οργανισμούς. Και να μου λένε, δεν καταλαβαίνω, μπορείς να μας εξηγήσεις γιατί αυτοί πάνε στα δικαστήρια? Δεν καταλαβαίνω γιατί πολεμάει αυτός ο οργανισμός τον άλλον. Το μισό καιρό, Σούλα, κάθομαι να εξηγώ
το ένα πράγμα που είναι ανεξήγητο. Και ξέρετε, το χειρότερο από όλα για μένα προσωπικά, το πιστεύω, ότι δεν το θεωρούν, ότι το θεωρούν και νίκης, δηλαδή το θεωρούν κατόρθωμα. Κατόρθωμα τι, να κερδίσουμε, να γυρίσουμε πίσω το 1999 βασικά ορισμένα άρθρα, το συμβούλιο παραμένει να είναι το ίδιο, θεωρείται νόμιμο, ποιος κέρδισε ποιος, απλά χωρίσαμε την παροικία, απλά αδυνατήσαμε σαν Έλληνες στους εξωτερικούς οργανισμούς και στις κυβερνήσεις και σε όλα, απλά το μόνο που καταφέραμε να δείξουμε ότι δεν είμαστε ενωμένοι, και άμα πάτε με τη μία ομάδα θα σας υποστηρίξουμε, άμα πάτε με την άλλη δεν θα σας υποστηρίξουμε. Κοίτα, μόλις είμαι υποχρεωμένος να λάβω τηλέφωνο, τότε μόλις κάναμε το λόγο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων και είχαμε κανονίσει συνάντηση στην Οτάβα με επίσημους πολιτικούς για να τους πείσει το Εθνικό Κογκρέσο για το ΑΒ λόγο να υποστηρίξουν τη γενοκτονία των ποντίων και την αναγνώριση, συγγνώμη, όπως κάνανε σε όλους τους δήμους και σε διάφορα πολιτικούς τομείς. Ξέρεις τι, να αναλαβαίνω τηλέφωνο τώρα από τον αρχηγό της κυβέρνησης της Γερουσίας και από τον πρόεδρο της Γερουσίας να μου λένε, ξέρεις κύριε Χουσάκο, εσύ και η κυρία Μέρτσεν μας ζητήσανε να συναντήσουμε το Ελληνοκανονικό Κογκρέσο, αλλά έχουμε τώρα πληροφορίες ότι δεν αναγνωρίζεται από την κοινότητα των Μοντρεάλ. Είναι παράνομο. Δεν αναγνωρίζεται. Σε αυτό τη σκέψη τώρα, σε τι θέση είναι κάποιο. Κάποιος σαν και εμένα είναι, ή κάποιος σαν την κυρία Πάνα Μέρτσεν, τη στιγμή σαν γερουσιαστές που προωθούμε ένα θέμα, σαν Καναδοί γερουσιαστές, και λέμε η ελληνική παροικία ομόφωνα θέλει σαν Βουλή του Καναδά να αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός που είναι τόσο σημαντικό για μας, και από πίσω να έχουμε οργανισμούς ελληνικούς να τρώγονται για το εγώ αντί να προωθούν ομόφωνα τα συμφέροντα των Ελλήνων. Σκέψου σε τι θέση είμαστε, και τι αισθανόμαστε εμείς μετά. Φαντάζομαι, διότι για να φτάσετε σε αυτό το σημείο να γράψετε αυτή την επιστολή, φαντάζομαι την αγανάκτησή σας τόσο καιρό να βλέπετε ελληνικούς οργανισμούς, ελληνικούς τονίζω, να τρώγονται μεταξύ τους. Φαντάζομαι. Είναι πολύ λυπηρό και πρέπει να σταματήσει. Και ο λόγος για αυτή την επιστολή δεν είναι να δώσω συγχαρητήρια στο Εθνικό Κογκρέσο γιατί κερδίσανε στο δικαστήριο. Και αυτό το έκφρασα και στον κύριο Πάπα και στον κύριο Χαλάτση, ότι δεν είναι συγχαρητήρια. Δηλαδή για μένα είμαι χαρούμενος ότι η απόφαση του δικαστηρίου πάρθηκε και πρέπει να συσεβαστούμε όλοι. Τώρα για μένα δεν κατορθώσαμε τίποτα. Μόνο ξοδέψαμε χρόνο, χρήματα, όπως είπα, και ενέργεια, τα σπαταλήσαμε. Ακριβώς, ήταν η κακή πρόθεση. Το λέτε πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Και ήταν και η κακή πρόθεση για τους λόγους. Και τι κατάλαβε ο ΜΕΝ και τι κατάλαβε ο ΔΕΝ. Το Εθνικό Κογκρέσο έμπλεξε σε ένα σημείο που ήταν υποχρεωμένοι να ξοδευτούν και να ξοδέψουν χρόνο άδικα αντί να τα βάζουν σε θετικά μέρη. Το Επαρχιακό Κογκρέσο ξόδεψε χρήματα που, όπως είπα, εμένα με πειράζει, δεν είχαν δικαίωμα να τα ξοδέψουν. Δεν τα μάθανε αυτοί. Αυτό το συμβούλιο που τα ξόδεψε δεν ήταν το συμβούλιο που τα άμασε. Παράδειγμα. Και άλλη μια φορά το σκέφτομαι αυτό, γιατί ο κύριος Γεωργακάκος ήταν φίλος μου, πατριώτης μου, και ξέρω τι μάχη είχε και ξέρω πόσο πόναγε τα ελληνικά θέματα και πόσο σήμερα φυσικά δεν είναι μαζί μας και θα βλέπει κάτω από εκεί που είναι και λέει, καλά ρε παιδιά, εδώ πέρα το συμβούλιο μου βάλαμε τόσο αγώνα και να μαζέψουμε τόσα χρήματα για να χρησιμοποιούν για θετικούς λόγους, για ελληνικά συμφέροντα, και τα φάγαμε να τρογόμαστε. Μάλιστα. Τι να πούμε, εύχομαι όλα αυτά και αυτή την περίοδο τη δύσκολη που περνάμε να μας γίνει ένα καλό μάθημα και να ενωθούμε σαν Έλληνες όλοι μαζί, είτε αυτά είναι κοινότητες, είτε κογκρέσα επαρχιακά, είτε ομοσπονδιακά, ελληνοκαναδικά ή οτιδήποτε άλλος οργανισμός έχει να κάνει σχέση, και να είμαστε ενωμένοι και να καθόμαστε να μιλάμε χωρίς να είναι ένας ενάντια του άλλου για κάποια θέση. Το λέω τελικά, είναι για κάποια θέση, είναι μόνο για θέσεις. Δυστυχώς, αλλά τώρα πάλι μια φορά από τη θέση που έχω εγώ σας Έλληνας συμπάρικος, εγώ προκαλώ όλους τους λεγόμενους ηγέτες της παροικίας,
πρόεδροι τις κοινότητες κογκρέσα να κάτσουν κάτω να τα βρουν. Είμαι χαρούμενος, άκουσα τον γιατρό το Χαλάτζη νωρίτερα που έχει τη διάθεση και την πρόθεση, όπως λέμε στα αγγλικά, to let bygones be bygones, να τα αφήσει όλα στο παρελθόν, τα άσκημες αναμνήσεις και τα άσκημες καταστάσεις, και να πάει μπροστά με καινούριο χαρτί, να δημιουργηθεί τώρα μια στρατηγική, ένα πρόγραμμα με στόχους συγκεκριμένους και με μεγάλη περηφάνεια όλοι μας να δουλεύουμε για τους στόχους μας και όχι για το εγώ μας. Και εγώ είμαι πρόθυμος στη θέση μου να βοηθήσω, αν υπάρχει αυτή η βούληση και αυτή η θέληση να κάνουμε θετικά πράγματα. Αν θέλουν να ξακολουθήσουν αγώνους, ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, ποιος αναγνωρίζεται, ποιος δεν αναγνωρίζεται. Τα μόνο πράγματα που η παροικία θα αναγνωρίσει, και είναι η τελευταία συμβουλή που δώνω στους λεγόμενους ηγέτες, είναι έργα. Έτσι. Όχι λόγια. Πολύ σωστά το είπατε. Πάντως να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σήμερα που κάνετε τον κόπο να έχουμε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία και να επικοινωνήσετε με την ελληνική παροικία του Μόντρεαλ και να πείτε τη γνώμη σας. Είναι μια πολύ θετική γνώμη. Εύχομαι πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου τόσο οι κοινότητες, τόσο και τα κογκρέσα να καθίσουν κάτω και ίσως εσείς να καθίσουν μαζί σας να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, να είμαστε ενωμένοι πλέον και να μπορούμε να καταφέρνουμε έργα. Η παροικία, οι Έλληνες έχουν δώσει πολλά, έχουν χτίσει πολλά. Νομίζω εκφράζω τι νιώθουν αυτή τη στιγμή, και αυτοί οι οργανισμοί που ξέρω είναι γονατισμένοι οικονομικά, είναι γονατισμένοι από πλευράς μέλλον και συμπαράσταση από την παροικία, πρέπει να διαρωτηθούν για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και να κάτσουμε κάτω, να βρούμε λύση και να δώσουμε ελπίδες σε αυτή την παροικία που αξίζει πολύ παραπάνω από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σοφά τα λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους, και ξέρω οι καταστάσεις τώρα είναι δύσκολες. Προπαντός οι πιο ηλικιωμένοι Έλληνες της παροικίας που χτίσανε αυτή την παροικία και μας έχουν δώσει σε εμάς τους νέους τόσα πολλά, να είναι επιλαυτικοί, να προσέχουν. Δυστυχώς θα περάσει και αυτή η μπόρα. Αλλά να μείνουν υγιείς, να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, και εμείς οι νέοι να προσέχουμε τους ηλικιωμένους που μας έχουν δώσει τόσα πολλά σαν τα μάτια μας. Μάλιστα. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλό σας Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σου.